Συνεχίζουμε με συζήτηση. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Λαμίας τον κύριο Σταθά, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λιβαδιάς, πρώην βουλευτή Βιωτίας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθά. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Να συνδέσουμε λίγο τη συζήτησή μας με το ρεπορτάζ που προηγήθηκε για το προσφυγικό που για μία ακόμη φορά απασχόλησε την συνεδρίαση. Παρακολουθούσαμε τον αγώνα αυτών που κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα, ώστε να επιτευχθούν οι όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων. Αισθάνεστε δικαιωμένος αυτή τη στιγμή? Εντάξει, αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί αν θυμάστε και μέσα από το κανάλι σας, τόσο διορισμένος, όπως το λέω εγώ, βουλευτής ο κύριος Θηβαίος, όσο και η κυρία Πούλου, βάλανε πάνω απ' όλα το κομματικό συμφέρον και μετά βάλανε το συμφέρον και των προσφύγων, αλλά και της πόλης. Αυτό που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα γίνει στη Λιβαδιά. Λυπάμαι πάλι που δεν πήραν την απόφαση τόσο για το Βουστάσιο όσο και για την περιοχή του Καλαμπόκα, που ακόμα αυτά τα δύο ενδέχεται σε μεγάλη περίπτωση να, άμα δεν πετύχει αυτό που έχουμε προσπαθήσει, γιατί βλέπω ότι τροπιλίζεται ακόμα. Το παρακολουθώ με στενά όμως. Αλλά είναι μια ηθική δικαίωση, γιατί είμαστε, τότε μας είχαν πει, αν θυμάμαι καλά, είμαστε το μοναδικό εργατικό κέντρο που αντιδράει. Ναι, έχω το θεωρείτε δική προσωπική σας επίτευξη, μάλλον του εργατικού κέντρου της Λιβαδιάς. Εντάξει, το θεωρούμε. Θεωρείτε ότι επειδή είστε πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ένας δραστήριος άνθρωπος εκεί που ασχολείστε με τα δρόμενα της περιοχής, ή έπαιξαν ρόλο και οι διασυνδέσεις που είχατε με άτομα στα υπουργεία εξαιτίας και της βουλευτικής σας ιδιότητας που είχατε? Και γιατί μπορούμε, όλα παίζουν ρόλο και να είμαστε ειλικρινείς αυτό. Σίγουρα παίζει ο θεσμικός μου ρόλος προς το εργατικό κέντρο, αλλά παίζει όμως και οι γνωριμίες που υπάρχουν και μπορεί να μιλήσει σε κεντρικό επίπεδο και να σε ακούσει. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Και αυτό σίγουρα υπήρξε ρόλο που είχα υπάρξει και πρώην βουλευτές και μπορούν να μας ακούσουν. Mm-hmm. Εμείς καταφέρουμε να πιέσουμε. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ καλό αν γίνει. Γιατί είναι το βασικότερο από όλα. Πρώτον, είναι στους ανθρώπινες συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Δεύτερον, αυτό που ακούγονται για μίζες, για ΜΚΟ και όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κανένα. Τα λεφτά θα πάνε στους ένιμοι, θα πάνε σε αυτούς που νοικιάζουν διαμερίσματα, θα πάνε στους πρόσφυγες για να σιτίζονται, θα πάνε εργαζόμενοι οι οποίοι θα προσβληθούν, θα πάνε τα χρήματα. Άρα, δηλαδή, οι μεσάζοντες για να βγάλουν κάποια μίζα και όλα αυτά τα οποία καταγγείλουν και ο Βουντούρης και όλοι αυτοί που τα λέγαμε από την αρχή, τα βλέπω σαν μπίζνα. Λοιπόν, όλα αυτά εξαλείφονται. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και στη Θήβα. Έχω ζητήσει και από τον Δήμαρχο εκεί πέρα να το κοιτάξει αυτό. Γιατί ο νομός ο δικός μας αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς μετανάστες και είναι καλό οι πρόσφυγες που θα έρθουν να μείνουν πάνω σε εγκαταστάσεις όπως θέλουν να κάνουν στο Βουστάσιο στη Λιβαδιά. Mm-hmm. Στη Λιβαδιά δεν είναι στην ανάληψη, είναι έξω από τη Λιβαδιά. Η τοπική κοινωνία όμως πώς το αντιμετωπίζει, πώς το δέχεται όλο αυτό? Η τοπική κοινωνία την πρόταση αυτή την έχει αγκαλιάσει. Και αυτό φάνηκε, παρόλο που ο κύριος Μουζάλας μου είχε βάλει και μετά το έκανε και εγγράφος, γιατί πρώτα μίλησε μαζί μου και συμφωνήσαμε να γίνει αυτό και μου είπα τον περιορισμό, γιατί πίστευε δεν το πετύχουμε. Yeah. 15 μέρες για να βρούμε τα σπίτια. Όχι μόνο βρήκαμε τόσα σπίτια όσα θέλαμε, βρήκαμε πάρα πολύ παραπάνω. Άρα και σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία το αγκαλιάζει. Αν υπήρχε πρόβλημα, θα είχαμε βρει σπίτια για να μην τα διαμερίσματα εννοώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμείς αυτό που κοιτάμε, επειδή χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή και εδώ πέρα. Ναι, δείξαν ενδιαφέρον οι άνθρωποι όμως που έχουν ξενυχτεί στα σπίτια. Και η τοπική κοινωνία. Οι υπόλοιποι, ο περίγυρος, γιατί και τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, τι έγινε. Θα σας πω, γιατί αυτό πρώτη φορά δεν γίνει στην Ελλάδα. Αυτά γίνονται όταν υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωση. Καταλαβαίνετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, αν έναν άνθρωπο το βάζει σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση, πώς θα αντιδράσει. Αν τον έχεις σε ένα σπίτι, όπου, σε ένα διαμέρισμα όπου μένει κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, περιορίζει τον αυτός ο άνθρωπος να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Και κοινωνικοποιείται, λέτε, πιο εύκολα. Φυσικά. Και εσείς να μας, και εγώ και εσείς που είμαστε πιο ήσυχοι άνθρωποι, πιο φιλείς, να μας πάρει σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση, θα αντιδράσετε. Και η οικοδένεια, αν πρόκειται για ένα πόλεμο, έχει περάσει το Αιγαίο και τη Μεσόγειο που μπορούσε να έχει. Οπότε τώρα, κύριε Σταθά, πού βρίσκεται το θέμα αυτό, γιατί καθυστερεί? Αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό βρίσκεται στον υπογραφή από την Παταρμοστία. Η συμφωνία μαζί με την μαζί με την ΚΕΔΗΛ, όπου είναι ένας οργανισμός του Δήμου. Θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα. Εδώ πέρα πρέπει τεχνικά, κυρίως τα θέματα είναι που αφορά την πρόταση των εργαζομένων που θα στηρίξουν το όλο πρόγραμμα. Σε όλα αυτά πιστεύω θα βοηθήσουν και η κεντρική εξουσία, επειδή είναι η πρώτη φορά όπως το λένε εδώ πέρα, η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να μην βρούμε κολλήματα και γυρίσουμε. Γι' αυτό και με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός. Γιατί εμέ και επιμένει στο να πάνε να μην παίρνει πίσω τις αποφάσεις η Δημοτική Αρχή. Πάμε τώρα σε μία ακόμη παρέμβασή σας ως Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λιβαδιάς. Στείλατε εξώδικη επιστολή προς όλους τους βουλευτές εκτός των βουλευτών της Χρύσης Αυγής και ζητάτε να καταψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο που ξεπουλάει, όπως λέτε, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά και τη δημόσια περιουσία. Αναφέρεστε στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑ. Σε αυτό που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το λέγανε, δεν είναι μόνο για τα δημόσια αγαθά, που είναι το βασικότερο απ' όλα. Γιατί το νερό και το ρεύμα είναι δημόσια αγαθά, τα οποία αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα έχουν ιδιώτες. Έχουμε δει ότι έχει γίνει παντού. Αλλά είναι το άσχημο εδώ πέρα, και θέλω να αναφερθώ σε αυτό.
Αισθάνομαι άσχημα λοιπόν, επειδή έχω υπάρξει βουλευτή και είμαι ο βουλευτή που τα ψηφίσαμε τότε και κάναμε αγώνα για να πέσει η κυβέρνηση του Σαμαρά. Κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Λοιπόν, οι οποίοι ήταν λοιπόν, όλοι κάνανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί οι τύποι που βγαίνουν τώρα και μιλάνε, υπουργοί που είναι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, κάναν πολιτική καριέρα βρίζοντα γερμανοτσολιάδε, προδότε ή όλα αυτά τα οποία ήθελε να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει που κάνουν τα ίδια, αλλά κάνουν και χειρότερα. Δηλαδή, έχουν φτάσει στο σημείο λοιπόν να φαίνεται σαν αριστερή παρένθεση του μνημονίου ακροδεξιό Σαμαρά. Δηλαδή, ο Σαμαρά δεν τόλμησε να πουλήσει τα αεροδρόμια, τα πουλήσαμε υπογραφείο, αυτοί που κάνανε καριέρα. Ο Σαμαρά δεν τόλμησε να πουλήσει το λιμάνι το που έβαλε υπογραφείο, δεν ήθελε να πουληθεί. Βλέπουμε το νερό όπου έλεγε θα περάσω πάνω από το πτώμα μα, έλεγε ο νη πρωθυπουργό. Και φυσικά εδώ πρέπει, επειδή μα αφορά άμεσα στην περιοχή μα, στην Ομό Βιωτία, σε ΙΔΑΠ. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τα περισσότερα χωριά και πόλεις της περιοχής μας παίρνουν νερό από την περιοχή που μιλάμε για την πρωτεύουσα, που ξεκινά το Λιδωρίκη, αλλά εδώ πέρα συνδέεται και με την παραγωγή μας. Δηλαδή εδώ πέρα επηρεάζει ο αγρότης, δηλαδή η κοπαίδα. Τι επιπτώσεις θα έχουν οι ίδιοι πολίτες ή οι δηλαδή θα έχουν μεγάλη τόσο. Αν αυξηθεί, όπως το λένε, το κόστος. Θα αυξηθεί το κόστος. Δεν παίρνει για την ψυχή της μάνας. Θα μειωθεί και η ποσότητα του νερού. Πολλά μπορεί να συμβούν. Έχουμε δει όπου έχει ιδιωτικοποίηση και από συγκεκριμένη εταιρεία που θα το πάρει, η γαλλική εταιρεία. Έφτασε στο σημείο στη Βολιβία, όταν δεν βγαίνανε τα κέρδη, να αυξήσει, πώς το λένε, αύξησε πάρα πολύ την τιμή και έφτασε στο σημείο τι να κάνει. Για να φτιάξει τέρμανση οι άνθρωποι για το νερό. Μετά φορολόγησε και το βρόχινο νερό. Λοιπόν, έχουμε δει και αυτά από την ίδια εταιρεία. Συγκεκριμένη. Λοιπόν, και όλα αυτά τα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν αντιμνημονιακός και έλεγε θα το σκίσω το μνημόνιο ο τρόπο του άσχε. Ναι, τώρα βέβαια είναι μνημονιακή υποχρέωση. Δηλαδή έχουν φτάσει τώρα, ναι, μνημονιακή κυβέρνηση, φτάσει λοιπόν. Για το μνημόνιο δεν είναι κανένα κομμουνιστικό μανιφέστο, μια ακροδεξιά πολιτική είναι, η οποία είναι σίγουρα πιο αντιλαϊκή για συγκεκριμένα συμφέροντα. Λοιπόν, και είναι θεοδόρο για τους τραπεζίτες, για όλους αυτούς, μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι αριστερή, να εφαρμόζει αυτές τις ακροδεξιές πολιτικές. Στο θέμα αυτό αντιδρούν βεβαίως και οι οικολόγοι πράσινοι και ο κύριος Τσιγάνης, ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος, προέρχεται από τους οικολόγους πράσινους. Εδώ όλοι προέρχονταν, από κάπου προέρχονταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι κάνουν κολοτούμπα. Όλοι κρινόμαστε, δεν είναι σημασία που ήμασταν, κρινόμαστε κάθε φορά που είμαστε και τι κάνουμε. Ναι. Είχα δει ανθρώπους λοιπόν ότι πριν έρθει το μνημόνιο, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην κοινωνία να είναι στα κάγκελα. Λοιπόν, και ξαφνικά με το πρώτο μνημόνιο γυρνάνε ένα κουμπάκι, όπως ένα on-off, και να σου λένε ό,τι έλεγαν την επιχειρηματολογία που έλεγε η Νέα Δημοκρατία και τον Πασούκολα αυτά τα χρόνια, να τη λένε αυτοί. Ναι. Αυτό το σημείο τώρα λέει που θα βρει τα λεφτά, να λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το οποίο είπε στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ό,τι έλεγε πριν ο Σαμαρά σε εμά, δηλαδή, έτσι. Το θέμα των ημερών, τηλεοπτικές άδειες, η οπισθοχώρηση του κ. Καλογρίτσα, πώς σας φαίνονται όλα αυτά. Το ΣΥΡΙΖΑ Channel που λένε, δείχνει δηλαδή αυτή τη στιγμή, και αυτό αφορά και τα τοπικά κανάλια. Που θα έρθει μετά και η σειρά του εδώ πέρα, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση πάει του ίδιου όπω ο Ερντογάν. Δηλαδή θέλει να κάνει το δικό του καθεστώ, αλλά δεν του βγαίνουν τα κουκιά γιατί είναι σε όλα. Άμα είσαι yes man, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όπω θα πω και ένα άλλο επιπλέον με τα κανάλια δηλαδή, το οποίο γίνεται. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, όλο ο διαγωνισμό φαίνεται ότι είναι στον αέρα με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Διάθετα απόφεν έσχε, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έβαζε άλλο ο Καλογρίτσας από τον κατηγορεί ότι η φοροδιαφυγή με 300 ευρώ ζούσε το μήνα. Τον βάλα τον άνθρωπο που εκτέθηκε μπροστά για να πάρει το κανάλι για να κάνουν αυτοί που το λένε για να περνάνε τη δική του γραμμή. Έχουν την έρθει να έχουν και ένα κανάλι ακόμα. Και τελικά αυτό ο άνθρωπο είδε εδώ πέρα ότι εκτέθηκε και φυσικά γιατί να πάρει να δώσει τα λεφτά τη πρώτη δόση. Εκτάζει για να πληρώσει την εφορία αυτό που χρωστάει. Κάνει μπαμ δηλαδή ούτε για τι 48 ώρε και όλα αυτά είναι. Εντάξει, δεν τρώμε σαν όπω να μα τάσουν τη κυβέρνηση. Και ένα επιπλέον ακόμη το οποίο μας αφορά, ένα θέμα που δεν με ρωτήσατε, αλλά θα το πω και αυτό, ναι. Έχει να κάνει με τις γερμανικές επαναπτώσεις. Και πρέπει να το πούμε σε όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε μια περιοχή, όπως και εγώ πραγματοποιήσουμε, αλλά και εδώ πέρα για την Ιπάτη. Μπορούμε να μιλάμε ακόμη για αυτό το θέμα, δηλαδή. Για αυτό το θέμα. Όπως για την εθνική μας ανεξαρτησία, δεν μπορούμε να μιλάμε, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα υποκατοχή. Όταν η χώρα θα απελευθερωθεί μέσα, και αυτό το κάνει η κοινωνία, δεν το κάνουμε εγώ και εσείς, όλοι θα το κάνουν μαζί. Τότε θα μπορούσε να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Και όλη αυτή η κοροϊδία που γίνεται είναι προσβολή προς τους νεκρούς και τα θύματα για αυτούς τους προγόνους που δώσαν τη ζωή τους και εκτελέστηκαν από τους φασίστες. Άρα λοιπόν δεν πρέπει και την καταστροφή την οποία έγινε εδώ πέρα στον τόπο μας. Λοιπόν δεν πρέπει λοιπόν να εμπέζουν και με το αίμα των προγόνων μας. Και να λένε ότι διεκδικούν. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα γιατί δεν είναι υπογεγραμμένο όλα στο μνημόνιο όπως είναι υπογεγραμμένο και οι ιδιωτικοποίησεις που λέμε εδώ πέρα που γίνονται και όλα τα υπόλοιπα μειώσεις των συντάξεων και το βασικότερο που αφορά το πέρα και τους που ψηφίστηκε σήμερα το βράδυ. Είναι να κάνει και η μεγάλη κοροϊδία με τους αγρότες και με τους νέους επαγγελματίες που αυξάνουν δηλαδή απευθείας τις φορές τους πάλι. Έτσι δηλαδή δεν φτάνει που οι άλλοι δεν έχουν δουλειά, θα δώσουν και παραπάνω τις φορές.
Και θα φτάσω στο σημείο λοιπόν να σε λέω καιρό και ποια είναι δηλαδή, πληρώσει τι φορέ και δεν έχει καμία ασφάλιση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα. Είδαμε την γυναίκα την βγαλούσαν με τον κουβά του φορτίου. Είναι 2006. Να πείστε το περιστατικό στην Βρετανία. Μάλιστα. Ιδεολογικά, κύριε Σταθά, λοιπόν, παραμένετε αντιμνημονιακό. Κομματικά νικετε κάπου τώρα. Γιατί ξεκινήσατε από ΣΥΡΙΖΑ, φύγατε. Εμεί παραμένω σταθερά αντιμνημονιακό και είναι όλε οι δυνάμει, οι κοινωνικέ δυνάμει, οι οποίε είναι απέναντι σε αυτέ τι πολιτικέ. Όπου είναι ενάντια στον ελληνικό λαό, μιλάμε για την αφάνιση του ελληνικού έθνους, αυτό που μας κάνουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αντισταθούμε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, αυτές οι οποίες υπάρχουν στην κοινωνία, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Πρέπει να ενωθούν όλες αυτές οι δυνάμεις και πιστεύω ότι παράλληλα την προδοσία που κάνουν οι ηγεσίες, κάποια στιγμή θα ξαναγίνει πάλι, θα γυρίσει ο τροχός που λέει, η κοιλιακή παροιμία και θα ξαναρθούν πάλι, θα δουν τι έχουν να πάθουν αυτοί που μας έχουν φτάσει εδώ πέρα. Ναι, περάσατε από τη ΛΑΕ, θέλω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Καταλήξατε στην πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλη, τώρα που βρίσκεστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κίνηση η οποία γίνεται από πάρα πολλές δυνάμεις της αριστεράς, όπου σιγά σιγά ανασυντάσσονται. Υπάρχει πλεύση ελευθερίας, όπου αυτή τη στιγμή δίνουμε και μια μεγάλη μάχη και για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων που γίνεται. Mm-hmm. Και φυσικά εμείς θα τους παλέψουμε σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η θέση μας και πολιτικά και κοινωνικά και δικαστικά. Με ό,τι εργαλείο υπάρχει θα το χρησιμοποιήσουμε ενάντια λοιπόν σε αυτούς που έχουν φέρει τη χώρα εδώ πέρα. Αν γινόταν τώρα άμεσα εκλογές, θα ήσασταν υποψήφιος βουλευτής? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ δεν το ξέρω. Αν θα ξανακατεύω, δεν θεωρώ τον εαυτό μας. Κανένας δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του σωτήρα. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να κάνει μονάδα σε κανένα. Αυτό που λέω πάντα είναι ο λαός να αντιδρά. Και φέρω το παράδειγμα το δικό μου, όπου από εκεί που έχω ξεκινήσει, ένας απλός εργάτης, άμα πιστεύεις και σε αυτό το οποίο κάνεις, σε αυτό που λες και συνεπείς, μπορεί να κάνεις τα πάντα. Φλόγω και συναδέλφου στο εργοστάσιο που δουλεύουμε μαζί. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι έφτασα εδώ που έφτασα, γιατί έχω μια συνέπεια. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια οι βουλευτές, να είμαστε κάπου. Και δεν μετανιώσατε που θυσιάσατε τις χιλιάδες ψήφους των πολιτών της Βιωτίας που σας είχαν αναδείξει. Οι χιλιάδες ψήφους που πήρα. Κορυφαίο ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τότε. Οι χιλιάδες ψήφους που πήρα, τους πήρα για αυτό το λόγο. Δεν τους πήρα για να ψηφίζω μνημόνια. Mm-hmm. Αν τους είχα πάρει για να ψηφίζω μνημόνια, θα ήμουν ίσως ένα άλλο διαφορετικό πολιτικό χώρο. Τους σεβάστηκα τους χιλιάδες ψήφους. Δεν μπορούσα να λέω ψέματα στον εαυτό μου, αλλά ούτε και στους συμπολίτες μου και σε αυτούς που μας βλέπουν τώρα και θα λέγανε μεγάλε, τι μας λες τώρα, άλλα μας έλεγες πριν. Λοιπόν, αυτό ήταν καραγκιοζηλί και το πω έτσι απλά. Δεν πρέπει να τα κάνουμε, γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε κακό στην κοινωνία και στη δημοκρατία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς και εύχομαι να πάνε καλά και με το κανάλι σας και με όλα τα τοπικά κανάλια, γιατί θα είστε ο επόμενος στόχος των δυνάμεων και της νέας τάξης πραγμάτων, όπου θέλουν όσο και καλά να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες. Να είστε καλά, κύριε Σταθά. Σας ευχαριστώ.